άδειες συσκευασίες προϊόντων περιποίησης που χρησιμοποίησα το προηγούμενο διάστημα και οι εντυπώσεις που μου άφησαν. Το Clinique Take the Day Off Cleansing Balm είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα στην κατηγορία του και είναι ιδανικό για πρώτο βήμα σε Double Cleansing. Αν δεν ξέρετε τι είναι το Double Cleansing, έχω κάνει ένα ξεχωριστό βιντεάκι ειδικά για αυτό. Το συγκεκριμένο προϊόν αφαιρεί τέλεια μακιγιάζ και αντιλιακό, δουλεύεται πολύ εύκολα και αυτή η συσκευασία των 30 ml είναι ιδανική και για ταξίδι. Πολύ ευχαρίστως θα αγόραζα και τη μεγαλύτερη συσκευασία, νομίζω είναι στα 125 ml, αλλά μόνο σε εκπτώσεις γιατί είναι αρκετά τσιμπημένο. Για δεύτερο βήμα σε Double Cleansing, το Glucoside Foaming Cleanser από την εταιρεία The Ordinary είναι τέλειο, ειδικά για λιπαρά και μεικτά δέρματα. Μία μικρή ποσότητα κάνει πολύ ωραίο αφρό και αφήνει σούπερ αίσθηση στο δέρμα, απόλυτης καθαριότητας χωρίς όμως να το αφυδατώνει και να το τραβάει. Όπως έχω πει και σε προηγούμενο βιντεάκι, η μυρωδιά του είναι η κανονική μυρωδιά των συστατικών, οπότε θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε λίγο χημική, κάτι που εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου, προτιμώ τα fragrance free προϊόντα παρά αυτά που έχουν έντονες μυρωδιές σαν άρωμα. Όχι, προτιμώ τα fragrance free. Αυτό το προϊόν είναι από τις τελευταίες κυκλοφορίες εταιρείας για τις οποίες επίσης έχω κάνει ένα ξεχωριστό βιντεάκι. Η κορεάτικη εταιρεία Pian Kang Yul είναι από τις πιο αγαπημένες μου και αυτό το προϊόν, το Essence Toner, από τα πιο ενυδατικά και καταπραϊντικά toner που έχω δοκιμάσει ποτέ. Έχει μήνυμα λύσα συστατικών, οπότε είναι κατάλληλο και για ευαίσθητα δέρματα και είναι αρκετά πηχτούλικο, κάτι ανάμεσα σε toner και serum. Τέλειο, θα το αγοράσω σίγουρα ξανά. Αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει ρετινοειδή και θέλετε τώρα να ξεκινήσετε, αυτά τα δύο προϊόντα είναι ιδανικά για αρχάριους, αλλά και για όσους δεν θέλουν να πιέζουν το δέρμα τους και προτιμούν προϊόντα με ρετινοειδή σε χαμηλή περιεκτικότητα. Η Retinol Overnight Cream από την εταιρεία Revolution Skincare έχει 0,1% ρετινόλη και πολύ ενυδατική σύνθεση με γλυκερίνη και shea butter. Από έναν αρχάριο θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιηθεί 3 με 4 φορές την εβδομάδα χάρη στην πολύ μικρή περιεκτικότητα ρετινόλης. Η κρέμα νύχτας με ρετινόλη και νιασιναμίδη από τη σειρά Revitalift της L'Oréal θεωρείται μία από τις καλύτερες στην κατηγορία της και έχει επίσης πολύ ενυδατική σύνθεση με γλυκερίνη και γυαλουρονικό οξύ. Για το πρόσωπό μου προτιμώ ρετιναλδεΐδη, εφάρμοσα όμως αυτές τις δύο κρέμες σε λαιμό, ντεκολτέ και χέρια, καθώς σε αυτές τις περιοχές το δέρμα είναι πιο ευαίσθητο και πιο λεπτό, οπότε εκεί προτιμώ πιο ήπια ρετινοειδή. Και τα δύο αυτά προϊόντα έρχονται σε συσκευασία των 50 ml με βολική αντλία και έχουν και πολύ καλές τιμές. Από την εταιρεία Hyalamide, το σέρουμ ματιών Sub-Q Eyes μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν κυκλοφορεί πλέον. Η Hyalamide ήταν μέλος του ομίλου DECIEM, του ομίλου δηλαδή που έχει και την The Ordinary, οπότε αν έχετε δοκιμάσει το καινούριο σέρουμ ματιών Multi-Peptide Eye Serum της The Ordinary και σας άρεσε, πείτε το μου στα σχόλια γιατί πολύ θα ήθελα να βρω ένα αντίστοιχα καλό προϊόν για τα μάτια. Το Garnier Ambre Solaire Hydro 24 Protect είχε ανακηρυχθεί το καλύτερο αντιλιακό για το 2022, οπότε έπρεπε να το δοκιμάσω και το ευχαριστήθηκα αρκετά μπορώ να πω. Στο πρόσωπο μου ήταν λίγο βαρύ, εγώ έχω μεικτό δέρμα και μου άφηνε και αρκετή γυαλάδα. Το φορούσα όμως και στο πρόσωπο σε φάσεις που δεν με ένοιαζε αν γυαλίζω πολύ ή όχι. Το ξαναπήρα και σε SPF 50 και στην εκδοχή του SPF 30. Αυτό το αντιλιακό σπρέι με SPF 30 από τη σειρά Avon Care Sun ήταν σαν να απλώνω λάδι στο δέρμα μου, δεν μου άρεσε καθόλου και δεν πρόκειται να το ξαναπάρω. Άλλο ένα αντιλιακό για το πρόσωπο, από το οποίο όμως έχουν σβηστεί τα γράμματα και δεν φαίνεται ότι είναι από την εταιρεία Mad About Skin που ίδρυσε ο Robert Steed από το κανάλι Mad About Skin στο YouTube. Είχε πολύ ωραία κρεμώδη ενυδατική υφή, μπορούσε άνετα να φορεθεί μόνο του χωρίς ενυδατική κρέμα από κάτω. Συσκευασία των 100 ml με αντλία, πολύ βολική. Αυτό το προϊόν μου το έφερε μία φίλη από Αγγλία και θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε παραγγείλει πρόσφατα από το site της εταιρείας, το madaboutskincare.com, για να μου πείτε τι συμβαίνει με τελωνία, με μεταφορικές, γιατί δεν έχω καταλάβει τελικά αν είναι εύκολο να παραγγείλουμε από εκεί. Πείτε μου στα σχόλια αν έχετε κάνει μια παραγγελία πρόσφατα και ποια ήταν η εμπειρία σας.
Geek & Gorgeous, μια εταιρεία που αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό και τις έχω αφιερώσει ένα ξεχωριστό βιντεάκι στο YouTube, όπου παρουσιάζω όλα τα προϊόντα της ένα-ένα. Αυτό εδώ, το Liquid Hydration Face Mist, είναι από τα πιο αγαπημένα μου ενυδατικά σπρέι για το πρόσωπο, με πολύ ωραία καταπραγητικά και ενυδατικά συστατικά. Αυτό είναι το δεύτερο μπουκάλι που τελείωσα και πολύ ευχαρίστως θα πάρω ξανά, ειδικά τώρα στις εκπτώσεις που θα έχει στο Black Friday, που συνήθως η εταιρεία κάνει ένα 15%. Το μισελέρ νερό με ροδό νερό από την εταιρεία Johnson's το είχα βρει σε μια πολύ καλή προσφορά γύρω στα 3 ευρώ, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Μου έτσουζε τα μάτια και δεν θεωρώ ότι ήταν αποτελεσματικό. Δεν έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Το τελείωσα βέβαια γιατί είμαι τσιφούτα και δεν μου αρέσει να πετάω προϊόντα, αλλά σίγουρα δεν θα το ξαναπάρω. Από την ιταλική εταιρεία Skin Labo, αυτό εδώ είναι το σέρουμ με βιταμίνη C, το οποίο μου το έκανε δωράκι η αγαπημένη μου Αργυρό από το κανάλι Αργυρό Speaking στο YouTube. Και θα συμφωνήσω με την Αργυρό σε όσα είχε πει στη δική της κριτική για αυτό το προϊόν. Μας αρέσει που έχει ανάλαφρη σύνθεση και απορροφάται εύκολα και δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση. Μας αρέσει που έχει ασκορβικό οξύ, γιατί αυτή είναι η καθαρή και πιο αποτελεσματική μορφή της βιταμίνη C. Αλλά δεν μας αρέσει που δεν μας λέει η εταιρεία ποιο ακριβώς είναι το ποσοστό του ασκορβικού που υπάρχει μέσα αυτό το προϊόν, και δεν μας αρέσει που το μπουκαλάκι είναι 15 ml και τελειώνει πολύ γρήγορα. Συμπαθές προϊόν, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Πάω τώρα σε δύο αναπλαστικές κρέμες, δηλαδή στην ουσία κρέμες πολύ εντατικής ενυδάτωσης. Ο σκοπός των αναπλαστικών είναι να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό φράγμα στην επιδερμίδα με πολύ καταπραγητικά και ενυδατικά συστατικά, έτσι ώστε να συγκρατήσουν στο εσωτερικό της όσο γίνεται περισσότερη υγρασία, για να τη βοηθήσουν να επουλωθεί και να αναπλαστεί. Γιατί η βασική προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά το δέρμα και να είναι υγιές είναι να έχει την απαραίτητη υγρασία που του χρειάζεται. Η υφή της Cica Plus Bombi 5 ποτέ δεν μου άρεσε, πάντα μου φαινόταν πολύ βαριά και πηχτή. Σαν προϊόν όμως ήταν πολύ αποτελεσματικό, γι' αυτό και συνέχισα να το αγοράζω. Πριν ένα χρόνο η εταιρεία έκανε reformulation στη σύνθεση, την επανασχεδίασε, και όλοι λένε ότι η καινούρια εκδοχή δεν είναι τόσο καλή όσο η παλιά. Το σωληνάριο αυτό που έκοψα για να χρησιμοποιήσω και την τελευταία του σταγόνα είναι από την παλιά εκδοχή, οπότε λέω να μην πάρω την καινούργια γιατί δεν ακούω πολύ καλές κριτικές. Και λέω να αντικαταστήσω τη Cica Plus με αυτήν εδώ την κρέμα της Aven, τη Cica Fet, στην Emulsion εκδοχή όμως, όχι στην Cream που είναι επίσης πολύ βαριά σαν στόκος. Αυτή εδώ η Emulsion είναι λεπτόρευστη, είναι υπέροχη και η σύνθεσή της μοιάζει πάρα πολύ με την αρχική εκδοχή της Cica Plus, οπότε αυτήν θα αναζητήσω ξανά. Για τη σειρά Elvive της L'Oréal έχω πει πολλές φορές ότι τη θεωρώ μία από τις καλύτερες οικονομικές σειρές για προϊόντα μαλλιών και έχω μείνει πολύ ικανοποιημένη από πάρα πολλά προϊόντα τους. Το σαμπουάν από τη σειρά Color Vive για τα βαμμένα μαλλιά το παίρνω πάντα στην τεράστια συσκευασία των 700 ml, όταν είναι φρεσκοβαμμένα τα μαλλιά μου, τα οποία τα βάφω επίσης με ένα προϊόν της ίδιας εταιρείας, την Excellence. Αυτό το σαμπουάν το αισθάνομαι λίγο βαρύ στις λιπαρές μου ρίζες, αλλά γενικώς το θεωρώ πολύ καλό και βλέπω ότι όντως βοηθάει το χρώμα μου να παραμείνει πιο λαμπερό για περισσότερο χρονικό διάστημα. Μου αρέσει πολύ να το συνδυάζω με το conditioner της Elvive από τη σειρά με το υαλουρονικό οξύ, η οποία σειρά επίσης μου άρεσε πολύ, αλλά όχι να χρησιμοποιώ όλα τα προϊόντα ταυτόχρονα. Δηλαδή αν έβαζα και το σαμπουάν και το conditioner και τη μάσκα της σειράς με το υαλουρονικό, τα λεπτά μου μαλλιά βάραιναν πολύ. Έτσι λοιπόν τα χρησιμοποιώ ξεχωριστά. Αυτό εδώ το conditioner είναι εξαιρετικό για τη λεπτή μου τρίχα, την αφήνει απόλυτα ενυδατωμένη χωρίς όμως να τα βαραίνει. Πολύ ωραία προϊόντα και τα δύο. Για αυτό το νωρό από την κορεάτικη εταιρεία Kojes σας έχω μιλήσει αναλυτικά παλαιότερα σε άλλο βιντεάκι, οπότε δεν θα επεκταθώ. Πολύ ανάλαφρη ενυδατική σύνθεση, πολύ όμορφο μπουκαλάκι, το ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα. Έχει όμως ένα μειονέκτημα, περιέχει εθέρια ελαιά, οπότε δεν μπορώ να το προτείνω σε ευαίσθητα δέρματα. Και ένα ενυδατικό προϊόν σώματος σε μορφή μους από την εταιρεία Panthenol Omega που βρήκα στο parfumo.gr. Έχω κάνει αναλυτικό review για αυτό το προϊόν στο blog μου. Ήταν περίεργη η αίσθηση του αφρού, αλλά τελικά άφηνε πολύ λίο και στυλπνό το δέρμα μου. Το ευχαριστήθηκα πολύ. Είμαι η Κατερίνα και μου αρέσει πολύ να μιλάω για skincare στο TikTok, το Instagram και το YouTube.